Στρατέγης Σπύρος λέγομαι και αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το Σύλλογο Δασοπροστασίας του Σαχνών. Και θα μιλήσω και ως πρώην δασοφύλακας. Δύο πράγματα για να μπορέσουμε πολλές φορές να δούμε το πρόβλημα πώς εξελίσσεται. Πρέπει να δούμε τις αιτίες. Οι αιτίες πάνε πάρα πολύ πίσω και πολύ παλιά. Το 1832 με τη συνθήκη του Λονδίνου η Εύβοια προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι τότε το ελληνικό κράτος δεν άδειαζε ή δεν είχε τα χρήματα να εκστρατεύσει για την απελευθέρωσή της. Έδωσε λοιπόν η τότε κυβέρνηση εντολή στους προσπαθούντες μας να αγοράσουν τη γη προκειμένου να φύγει ο Τούρκος. Ο Εμίρ Ζαδέ Πασάς της Χαλκίδας και ο Νέρ Μπέις της Χαρίστου, από τους πιο σκληρούς εκείνης της εποχής, δεν κούνησαν ρούπι. Και μαζευτήκαν οι κάτοικοι της Νεροτριβιάς, οι κάτοικοι του Ποντοδεσποτίου, οι κάτοικοι του Σταυρού, της Καμαρίτσας, της Άταλης, οι προσπαθούντες μας, πλήρωσαν αδρά. Μέχρι τελευταίο γρόση, γιατί αυτά ήταν τη εποχή, έκαναν συμβόλαια και εκεί που οι αγρότες έπαιρναν τη γη στον κάμπο, οι παππούδες που ζούσαν στα χωριά αυτά αγόραζαν τα δάση στα βουνά. Κανένα πρόβλημα λοιπόν μέχρι τον επόμενο αιώνα. Οι ιδιοκτησίες ήταν ιδιοκτησίες, όλα έβαιναν καλώς. Το δάσος ήταν παραγωγικό. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε το κράτος και μπήκε συνιδιοκτήτης. Του στέρισε την ιδιοκτησία, έκανε τα δάση άλλα διακατεχόμενα, άλλα διεκδικούμενα. Και γενικά δημιούργησε ένα χάος, στερώντας ουσιαστικά σε αυτούς που πραγματικά είχαν αυτή τη γη και την καλλιεργούσαν και ζούσαν, να έχουν την ιδιοκτησία και την ομή να τη διαχειριστούν και να τη μεταβάλουν και στα παιδιά τους. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής είναι ότι όταν το νεοσύστατο κράτος ήρθε και στην Εύβοια πλέον, όταν προσαρτήθηκε, επέβαλε κεφαλικό φόρο στα κτήματα όλα όσα είχαν οι προσπαθούντες μας αγοράσει. Και βέβαια υπήρχε και η ποινική ρήτρα τότε ότι αν δεν πληρώνονται κάθε τέλος του μήνα, θα δημεύονται και θα κατάσχονται από το κράτος. Πολλοί τα έχασαν. Μοναδική λύση που υπήρξε εκείνη την εποχή ήταν τα μοναστήρια. Και τα μοναστήρια γιατί? Γιατί δεν είχε δημιουργηθεί το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας και τα μοναστήρια υπήγονται απευθείας στο Πατριαρχείο. Έτσι πολλοί παππούδες μας έδωσαν τα χωράφια στις μονές προκειμένου να τα ξαναπάρουν για να τα καλλιεργούν και έφτασαν οι μονές να έχουν αυτά τα κτήματα που έχουν σήμερα. Η κεντρική Εύβοια όμως έμεινε σε αυτό το καθεστώς. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, τα δάση στο σύνολό τους είναι δημόσια. Εδώ θα βρείτε δάση διακατεχόμενα, δάση διεκδικούμενα, δάση ιδιωτικά, δάση μοναστηριακά, δάση κοινοτικά, δάση δημοτικά, συνιδιόκτητα, δάση ΟΔΕΠ. Μιλάμε για ένα χάος ιδιοκτησιακό παρόμοιο με αυτό που ήταν και στην περιοχή που συνέβη η πυρκαγιά. Και το λέω αυτό γιατί η δασική υπηρεσία, όσες ευθύνες και αν έχει, και όσες φορές και αν προσπάθησε να εκπονήσει ένα ενιαίο σχέδιο, γιατί το δάσος πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη ως ένα ενιαίο σχέδιο, εκεί υπήρχε κατακαιρματισμός και σταμάταγε εκεί που ξεκίναγε η ιδιοκτησία του άλλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνουν έργα ουσία όπως το δημόσιο δάσος του Παρισίου, που έγιναν ζώνες, τι πάθουν αυτές οι μεμέτες. Αυτό το πρόβλημα δημιούργησε και άλλο πρόβλημα συνάμα. Το 1950 με 60 το σεϊκό κεφάλαιο στην περιοχή που κάηκε ξεπερνούσε τα 2,5 εκατομμύρια ευωπρόβατα. Σήμερα δεν ξεπερνάγαν τα 1000 με 1200, αν δεν κάνω λάθος, Στεφάνε. Παραπάνω από τόσα δεν είναι στην περιοχή. Τα ευωπρόβατα μαζί με τους ρυθινάδες ήταν το νούμερο ένα διαχειριστής της καύσιμης ύλης και της βιομάζας. Ήταν αυτοί δηλαδή οι οποίοι ρύθμιζαν τη βλάστηση στο δάσος. Ήταν η μηχανή του Γκαζό στην ουσία που τον κούρευε. Λοιπόν, αυτοί χαθήκαν. Οι ρετσινάδες πρώτα εξαφανιστήκαν, οι οποίοι ήταν όχι νοικοκυρέοι, γιατί τους έζησαν, αλλά δεν φαντάζεστε, το σπίτι μας, η αυλή μας δεν ήταν τόσο καθαρή όσο ήταν τα δάση που καλλιεργούσαν οι ρετσινάδες. Οι δε κτηνοτρόφοι φρόντιζαν την βλάστηση να είναι χαμηλά και να μην έχουμε τη βιομάζα στα όρια της έκρησης. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν έφεραν σιγά σιγά την αιτία το δάσο αυτό να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, η φωτιά ξεκίνησε σε ώρα περίεργη. Όχι περίεργη, στην ώρα που αυτός που την έβαλε για να κάνει τη ζημιά. Δυστυχώς η έκταση ήταν τέτοια, η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Ένα σημαντικό πρόβλημα που μας έχει ταλαγνήσει από το 1998, κύριε Γενικέ, είναι αυτή η μετάβαση, η άναρχη μετάβαση των αρμοδιοτήτων. Αν και είμαι και πυροσβέστης στο επάγγελμα, θα σας πω το εξής. Αν είχε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής του 89 τηρηθεί για τη σύσταση του δασικού σώματος, που ήταν ομόφωνο από όλη τη Βουλή, σήμερα θα μιλάγαμε
κάπως διαφορετικά. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή την πρόληψη να την έχει μία υπηρεσία και την καταστολή άλλη υπηρεσία. Η μία υπηρεσία βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο. Θα το πω ομά για εμάς τους πυροσβέστες. Είμαστε μέσα και όταν θα πάρει φωτιά, θα φύγουμε να πάμε να τη σβήσουμε. Εμείς εδώ που είμαστε στα ψαχνά την ξέρουμε. Ο άλλος που ήταν διότι καρκίδα θα το έχετε ζήσει περισσότεροι. Πώς θα πάω, από πού θα πάω, πώς θα φτάσω. Δεν έχει καμία επαφή με το δάσος. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ή θα πάνε όλα τα αντικείμενα σε ένα φορέα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, ή αυτή τη στιγμή έχουμε το πρόβλημα που είχε η αστυνομία πόλεμο με τη χωροφυλακή. Έφτανε τα όρια μία της άλλης, σταματάγαμε. Αυτά τα προβλήματα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό δυστυχώς ουδείς το λαμβάνει υπόψη. Κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να σπάσουν αυγά. Και ξαναλέω, το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής καθόριζε όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στο διατάφτα που έχουμε φτάσει, όπως είπαν και οι προλαγίστατες, επειδή ζήσαμε τον Ζορμπά πέρυσι στην περιοχή του Μαντουδίου, αυτό που είδα τις πρώτες ώρες που έφτασα είναι ότι το ποτάμι δεν είχε νερό. Και όλα τα βουνά είχαν γίνει ποτάμια και κατέληγαν νερό. Που σημαίνει ότι η ροή που θα έχουμε σε μια περίπτωση μεγάλης θεομηνίας, δεν ξέρω όσα κορμοφράγματα και αν γίνουν, ό,τι και αν γίνει, αν θα μπορέσει να συγκρατηθεί το νερό. Τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι τα απαραίτητα, αλλά το βασικότερο όλων, αυτό που θέλω να σας πω είναι, για να μην ξαναέχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτά που σας είπα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ.